Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη Ρόδο βρέθηκε ο κύριος Φώτης Κουρμούσης, ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, με αφορμή κεντρική ενημερωτική ομιλία στο επιμελητήριο και αντικείμενο της εξελίξης σχετικά με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Το μεσημέρι έδωσε συνέντευξη τύπου με τον βουλευτή κύριο Δημήτρη Γάκη και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νότιας Δωδεκανήσου. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλωσορίζει για δεύτερη φορά σε λιγότερο από 1,5 χρόνο τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους κύριο Φώτη Κουρμούση στην Ρόδο. Ο κύριος Φώτης Κουρμούσης έχει έρθει εδώ πέρα για ενημερωτική εκδήλωση όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον οποίο διοργανώνει το επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Είμαστε σε μια περιοχή, αγαπητέ σύντροφε, που μοιάζει να είναι σε πλεονεκτική οικονομική θέση, όμως οι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις περνούν και εδώ μια βαθιά κρίση και η παρουσία σου σήμερα εδώ θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Παρατηρείται από την δημοσιότητα, την χθεσινή κυρίως, ότι βγαίνει στο προσκήνιο το πολιτικό οι καινούργιες προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα μετά τη ρύθμιση των συντάξεων που πετύχαμε και που εμφανίζεται μέσα στον προϋπολογισμό ότι δεν θα κοπούν και τελικά επιδοκιμάζονται οι αγωνίες και οι προσπάθειες της κυβέρνησης για αυτή την προσπάθεια με χαμηλά την μπάλα, με χαμηλούς τόνους, αλλά με πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Το επόμενο στοίχημα λοιπόν είναι η διάσωση της πρώτης κατοικίας, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και βέβαια παράλληλα θα πρέπει κανείς να σκεφτεί και την τύχη των τραπεζών. Οι τράπεζες βρίσκονται και αυτές σε μια, θα έλεγα, στην κόψη του ξηραφιού από την άποψη της ρευστότητας αλλά και των απαιτήσεων που έχουν από τα κόκκινα δάνεια, και επομένως οι ρυθμίσεις που η κυβέρνηση θα πετύχει, αν όχι η επέκταση του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη, κάτι καινούριο το οποίο σίγουρα θα εξασφαλίζει την μη κατάσχεση της πρώτης κατοικίας και της κατοικίας χαμηλού κόστους. Ο Φώτης είναι εδώ να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και επιχειρηματικά αλλά και στα υπόλοιπα που, αν και δεν είναι στην αρμοδιότητά του, έχει πάρα πολύ μεγάλη γνώση, γιατί έχει δώσει κυρίως αυτός, ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια του ελέγχου, της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ξέρει τον νόμο, τον κατασκεύασε θα έλεγα, και επομένως νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε εισαγωγικά για να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλη την εμπειρία και όλη τη γνώση που έχει. Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και τα καλά σας λόγια. Πράγματι ήρθα εδώ σήμερα στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής εκστρατείας, όπου πηγαίνω σε κάθε πόλη για να ενημερώσω τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες τους, λογιστές, δικηγόρους κτλ., στο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τους νόμους που υπάρχουν για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Είτε τα χρέη είναι σε τράπεζες, είτε τα χρέη είναι στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία ή οπουδήποτε αλλού. Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει έχει ευνοϊκές λύσεις με αποπληρωμή σε μακροχρόνιες δόσεις και επίσης διαγραφή των προστίμων, των προσαυξήσεων και των πανωτοκίων. Φυσικά, για να δοθούν όλα αυτά τα ευνοϊκά ωφέλη, διενεργούνται έλεγχοι μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, κυρίως για την ύπαρξη κρυφής περιουσίας στο εξωτερικό. Και εφόσον υπάρχει τέτοια περιουσία, προφανώς και δεν γίνεται κανένα κούρεμα και καμία ρύθμιση. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις διαπιστώνεται μέχρι σήμερα ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία και τότε παρέχονται όλα αυτά τα ωφέλη ώστε κανείς να πληρώσει αυτά που το αναλογούν και να πληρώνει φυσικά αυτά που μπορεί, εφόσον καλύψει τα απαραίτητα για τη διαβίωσή του, αν είναι νοικοκυριό, ή εφόσον καλύψει τα απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης, εφόσον είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δύο σημεία θα ήθελα να σταθώ εγώ και πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Το πρώτο σημείο είναι το ότι θα πρέπει οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται και θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς που είναι αρμόδιοι γι' αυτό. Δεν θα πρέπει να στέκονται στην ενημέρωση την οποία έχουν ενδεχομένως από ένα μεμονωμένο πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει να κάνει τα απλά λογιστικά τους. Καλό είναι να απευθύνονται σε εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το νομικό πλαίσιο καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Και πρέπει να σταθούμε σε αυτό και να το πούμε, γιατί
Είναι μια προστατευτική ομπρέλα η οποία καλύπτει πλήρως τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι σε αδυναμία. Δεν είναι προστατευτική ομπρέλα η οποία καλύπτει τους πάντες χωρίς κανένα κριτήριο. Είναι στοχευμένη σε αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία. Και πρέπει να πηγαίνουμε σε εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι να μας βοηθήσουν να επιλέξουμε το σωστό εργαλείο. Τα εργαλεία υπάρχουν, πρέπει να αξιοποιηθούν. Όπως είπε και ο κύριος Κουρμούς πριν από λίγο, πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε το σωστό εργαλείο για την περίπτωση στην οποία ανήκουμε. Το κράτος είναι δίπλα σε αυτό, στον συμπολίτη μας, για να μπορέσει να τον βοηθήσει να κλείσει πίσω του μια πολύ δύσκολη περίοδο στην οποία περνάει με την έξοδο από τα μνημόνια. Πρέπει να κινηθεί ο κάθε ένας έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να σταθώ. Το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να σταθώ είναι το ότι με τα εργαλεία αυτά αποδεικνύουμε το γεγονός ότι δεν δίνουμε κάποιο αχάρι σε κάποια χρέη χωρίς όρους σε όλους. Βοηθάμε να επανέλθουν και να μπορέσουν να πάνε παρακάτω οι συμπολίτες μας οι οποίοι τα χρειάζονται. Όσοι εκμεταλλεύτηκαν καταστάσεις στο παρελθόν και μπόρεσαν με τον οποιοδήποτε τρόπο προνομιακά να έχουν διάφορες ρυθμίσεις υπέρ τους και ενώ οι υπόλοιποι ταλαιπωρούνταν ή οποιοδήποτε μπόρεσε να έχει προσωπικά ωφέλη μέσω ενός μηχανισμού τον οποίο το γνωρίσαμε, όλα αυτά τα πράγματα ανοίγουν στο παρελθόν. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι διάφανες, είναι ξεκάθαροι οι όροι για όλους. Όποιος βρίσκεται σε αδυναμία υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο να τον βοηθήσει. Και ποτέ δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές οι οποίοι εκμεταλλεύονταν καταστάσεις πιο πριν. Μια επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να καταστεί έστω λειτουργικά χωρίς την πληρωμή των χρεών της βιώσιμη για ένα μεγάλο διάστημα χρονικό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι για 3-4 χρόνια, τότε σημαίνει ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτή την εταιρεία. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, μιλάμε για τις περιπτώσεις οι οποίες δυσκολεύονται λόγω ακριβώς μιας δύσκολη περίοδου που πέρασε το σύνολο της χώρας. Και εκεί είναι το σημαντικό. Πρέπει ο κάθε συμπολίτη μας να δράσει και να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εκεί για να τον βοηθήσουν. Και δίπλα του είναι και το κράτος. Και τα κέντρα ενημέρωση υπερχρεωμένων δανειοληπτών είναι εδώ και τον βοηθούν. Όπως επίσης και η παροχή προς τους ασθενέστερους από το κράτος, όπως το πρόγραμμα της νομικής βοήθειας, με δωρεάν εργαλεία είναι εκεί. Και με την ευκαιρία να πούμε το ότι και για τους αδύνατους υπάρχουν ένα σωρό από επιπλέον επιλογές. Πέραν από την ολική διαγραφή των δανείων, όπως είδατε, αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί και επιδότηση ενοικίου και την βοήθεια στην εργασία και σε όλα αυτά τα εργαλεία. Το ζητούμενο είναι οι πολίτες μας να κινητοποιηθούν. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει αλλαγές για τα μουσικά σχολεία. Οι όλες εξελίξεις σε συνδυασμό με τα προβλήματα που ήδη καταγράφονται θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των συγκεκριμένων σχολείων. Στη Ρόδο δόθηκε την Παρασκευή συνέντευξη τύπου από τους εκπροσώπους του Μουσικού Σχολείου Ρόδου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΛΜΕΔΟ Δεκανήσου για το θέμα, ενώ το πρωί της Παρασκευής γύρω στους 300 μαθητές του Μουσικού Σχολείου, Γυμνάσιο και Λύκειο, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Κύπρου σε ένδειξη διαμαρτυρίας και χωρίς επεισόδια ούτε πορείες επέλεξαν να τραγουδήσουν διάφορα τραγούδια με τα μουσικά τους όργανα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να δηλώσουμε, να διατρανώσουμε την επιθυμία που έχουν γονείς και καθηγητές αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ ότι δεν θα πρέπει να γίνει υποβάθμιση των μουσικών σπουδών, μια προσπάθεια η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται σε όλη την Ελλάδα με πορείες των μαθητών. Εμείς όμως, σαν επαναλαμβάνω, Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ αλλά και πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων, ο κ. Δαδυράς, μαζί με τους συνεργάτες του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την κ. Κακογιάννη, υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου, ήρθαμε για αυτόν τον λόγο και εμείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παρατηρούμε ότι πάμε από σπουδές που μέχρι τώρα ήταν ουσιαστικά κατάρτιση και μια επιπλέον, να το πούμε, γνώση αλλά και επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών που είναι μέσα στα σχολεία, στα μουσικά σχολεία, μετατρέπεται απλά οι σπουδές στο μουσικό σχολείο σε μια ειδίκευση. Σαν συνδικαλιστικό σώμα, αναβάθμιση των σπουδών, δεν γνωρίζουμε πού αποσκοπεί, αφού η κυβέρνηση λέει ότι το μνημόνιο έχει πάψει,
πραγματικά να έχει πάψει και όχι απλά να αναζητούνται καθηγητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή μετατρέπονται σε καθηγητές απλά με μια ειδίκευση και όχι με μια επιπλέον επιστημονική γνώση όπως ισχύει μέχρι τώρα. Συνοδευόμενο φυσικά από την κατάργηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων. Δεν γνωρίζουμε το θέμα, εμείς απλά το καταγγέλουμε και λέμε ότι εμείς θέλουμε επιπλέον αναβάθμιση και όχι κατάργηση. Για μας να εκπαιδεύονται, να μπορούν να προωθούνται και να καταρτώνται άμα θέλουν να ακολουθήσουν τη μουσική σαν επάγγελμα. Ταυτόχρονα να μπορούν να κάνουν όλες τις άλλες σπουδές κανονικά, ώστε να βγαίνουν και να σπουδάζουν ό,τι επιθυμούν εκείνα. Άρα, δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχουμε καλλιτεχνική επιτροπή ή όχι υπεύθυνη, παρόλο που οι άνθρωποι επί 30 χρόνια μας βοηθούσαν πάρα πολύ και ήταν αρρωγή σε όλη την προσπάθεια. Αλλά αν το Υπουργείο, όπως διαβάσαμε σήμερα στην ανακοίνωσή του, έχει τη διάθεση να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο, πάλι όμως από εξειδικευμένους μουσικούς, που θα μπορούν να μας χορηγούν κάποια χρήματα ώστε να έχουμε κάποια όργανα και κάποιο υλικοτεχνική υποδομή, και θα μπορούμε να έχουμε τους κατάλληλους καθηγητές με τις κατάλληλες γνώσεις, δεν έχουμε αντίρρηση πώς το ονομάζεται, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να υπάρχουν άνθρωποι που να καταλαβαίνουν τι θέλουμε να κάνουμε και να μας συμπεραστέκονται. Εντάξει. Μας τρομάζουν λίγο κάτι αλλαγές που γράφει ότι δεν θέλει να διδάσκουν τα μουσικά όργανα εξειδικευμένοι καθηγητές άριστα στο όργανο, αλλά θέλει καθηγητές με ειδίκευση μουσική. Ναι, λίγο δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι δυνατόν και οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές να μην έχουν καθόλου γνώσεις μουσικής, όπως προείπε ο κύριος Μαρίνος. Πρέπει κάπως να γνωρίζουν. Είναι διπλό σχολείο που λειτουργεί ταυτόχρονα, παράλληλα. Άρα θα πρέπει όλοι να έχουμε κατανόηση. Και να έχουμε κατανόηση, πρέπει να έχουμε γνώση. Αν δεν γνωρίζουμε, δηλαδή τώρα που έχουμε έναν καινούριο διευθυντή στο σχολείο, ο οποίος όμως προϋπήρχε στο σχολείο μας, έχει κάποια καλλιτεχνική παιδεία. Ο άνθρωπος στηρίζεται σε εμάς, του εξηγούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και προχωράμε σωστά για το καλό των παιδιών πάντα, έτσι, το συμφέρον των παιδιών. Αυτή είναι η ουσία. Άρα εμείς θα θέλαμε λίγο να το ξανασκεφτούν οι θύνοντες. Καλά, πολύ το εκτιμάμε το γεγονός ότι άμεσα μας απαντήσαν ότι να, θα κάνουν μια επιτροπή που έχει σχέση με τα μουσικά όργανα. Καλό θα είναι να αποσύρουν και τα υπόλοιπα που δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα κατανοούμε. Θεωρούμε ότι υποβαθμίζουν την ποιότητα των σπουδών. Γιατί το μουσικό σχολείο είναι ένα σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Και καλό θα είναι τα δικά μας τα παιδάκια να μπορούν και αυτά να προάγουν πολιτισμό όπως και τα άλλα παιδάκια των κέντρων, των κεντρικών πόλεων, έτσι, των μεγάλων. Αυτό από εμάς. Τα μουσικά όργανα τα παρέχει το κράτος. Μόνο για την εκμάθηση των μαθημάτων μέσα στο σχολείο. Τα υπόλοιπα, οι γονείς όλοι είναι υποχρεωμένοι, υποχρεούνται να τα αγοράσουν από την αρχή. Από την αρχή. Δηλαδή κάνουν τεράστιο κόστος, έτσι. Για να αποκτήσουν τα παιδιά οπωσδήποτε μία λίρα. Κάνουν 3 όργανα τα παιδιά στο σχολείο. Οπότε για να μάθουν λίρα ή ταμπουρά ή παραδοσιακό βιολί. Για να μάθουν πιάνο που είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο για την ολοκλήρωση των κλασικών σπουδών στη μουσική. Και για να μάθουν και ένα όργανο της επιλογής τους που μπορεί να είναι κιθάρα, βιολί, drums, οτιδήποτε, πρέπει να τα αγοράσουν οι άνθρωποι. Εκτός αν το σχολείο έχει δεύτερο πακέτο και το δανείζει στη μία οικογένεια Δευτέρα Τετάρτη, στην άλλη Τετάρτη Παρασκευή, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδράμουμε τους πάντες. Ό,τι μπορούμε. Ξέρετε, 30 χρόνια λειτουργούν τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, 26 το δικό μας. Είναι από τα στολίδια των κοινωνιών. Είναι σχολεία διαμάντια πραγματικά. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο στη γενική παιδεία, αλλά επιπλέον και στη μουσική κατάρτιση. Αυτό τουλάχιστον γίνεται μέχρι τώρα. Βεβαίως, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές. Είναι γνωστή η αγωνία και η προσπάθεια και από εμάς και από πιο πάνω, δεν αμφιβάλλουμε, για την κάλυψη αυτών των κενών με αναπληρωτές, έστω καθηγητές. Προβλήματα με την προμήθεια, τον εξοπλισμό με όργανα, με μουσικά όργανα. Κάποιες φορές με τη σύντηση των μαθητών, όπως προβλέπετε, με τη μεταφορά. Ευτυχώς σε τοπικό επίπεδο αυτό είναι λυμένο. Και βέβαια υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, μια μεγάλη διεκδίκηση χρόνια των παιδιών και των οικογενειών, που αναφέρεται στην μη πιστοποίηση ως τώρα των μουσικών γνώσεων τις οποίες αποκτούν κατά τη φοιτησή τους στα σχολεία αυτά. Αυτό που ζητάμε χρόνια τώρα, είναι το μεγαλύτερο ίσως αίτημα, είναι η με κάποιο τρόπο πιστοποίηση αυτών των σπουδών, αυτών των γνώσεων, αυτής της κατάρτισης που λαμβάνουν. Κάτι, ας το πω έτσι για να γίνει αντιληπτό, σαν τα κρατικά πτυχία γλωσσομάθειας. Ενώ λοιπόν αυτά ζητάμε και ξαναζητάμε και ξαναζητάμε και θέλαμε να πιστεύουμε ότι αυτό κάποια στιγμή θα δικαιωθεί, θα γίνει πράξη. Αντίθετα είδαμε τώρα να παρισφρεί σε ένα νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλα πανεπιστήμια να μπαίνουν στο παραπέντε, πριν πάει στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, διατάξεις που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι αλλοιώνουν, τροποποιούν τον ιδρυτικό νόμο των μουσικών σχολείων. Δεν είναι μια μικρολεπτομέρεια που τη βάζουμε πολλές φορές, τις βάζουν στη Βουλή στις λοιπές διατάξεις. Πρόκειται για θεμελιώδη αλλαγή. Η ξεκάθαρη αλλαγή αυτή που πάει να γίνει, εάν γίνει, που πιστεύω ότι δεν θα γίνει, είναι
στο τι παρέχουν αυτά τα σχολεία. Σήμερα περιγράφεται από τον ιδρυτικό νόμο ότι κάνουν κατάρτιση στη μουσική. Με τις προωθούμενες διατάξεις, τις επίμαχες, αυτό αλλάζει και γίνεται ενθάρρυνση των μαθητών για τη μουσική. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία των λέξεων και τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό. Πάμε λοιπόν σε κάτι υποδέστερο, πάμε σε κάτι χαμηλότερο. Χαμηλώνουμε τον πήχη, χαμηλώνουμε τις προσδοκίες και τα αποτελέσματα και σε αυτό ακριβώς αντιδρούμε. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν την Παρασκευή στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο την επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου για την ανομία στα πανεπιστήμια. Ο Αλέξης Τσίπρας επέρριψε καταστροφολογία στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι δείχνει ιδεολογική αιμονή στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχετε άλλο θέμα να με ρωτήσετε. Εγώ θα έρχομαι κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή να μετατρέψουμε την ώρα του Πρωθυπουργού σε ώρα συζήτησης για την ανομία, τη βία, την εγκληματικότητα. Ό,τι θέλετε, κύριε Μητσοτάκη, διότι δεν είναι ούτε αυτό το γήπεδό σας. Όσες ερωτήσεις και να κάνετε για να αποφύγετε το βασικό σας πρόβλημα που είναι η συζήτηση για την οικονομία, τώρα που κάθε σας αφήγημα έχει να βαγίσει. Την άλλη φορά όμως που θα επιλέξετε να αποδράσετε από τη συζήτηση για την οικονομία στη Βουλή, κύριε Μητσοτάκη, πείτε στους επικοινωνιολόγους σας, μη σας βάζουν να κάνετε δηλώσεις 200 μέτρα από το σπίτι μου, λέγοντάς μου να έρθω στην περιοχή μου, στη γειτονιά μου, να σας απαντήσω και να δω ποια πραγματικότητα. Σας πάω σε καμιά άλλη γειτονιά της Αθήνας. Και εν πάση περιπτώσει, αν έρχεστε από τη γειτονιά, χτυπήστε και το κουδούνι να πιούμε και κάνα καφέ. Θα σας κεράσω. Διότι μπορεί να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά πολιτικό πολιτισμό έχουμε. Έρχομαι τώρα στο θέμα το οποίο θέσατε σήμερα για τρίτη συνεχόμενη φορά και ισχυρίζεστε ότι επί των ημερών της κυβέρνησής μας έχουν αυξηθεί τα κρούσματα της βίας στα πανεπιστήμια. Και γιατί έχει συμβεί αυτό, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα τα πανεπιστήμια μας είχαν μια μαγική εικόνα. Φέρατε και φωτογραφίες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με σπρέι στους τοίχους. Τα σπρέι στους τοίχους αυτά εμφανιστήκανε στο Πολυτεχνείο από το Γενάρη του 2015 και μετά. Πριν δεν υπήρχε κανένα σπρέι στους τοίχους. Το Πολυτεχνείο κάηκε επί των ημερών σας. Όχι επί των ημερών μας. Αλλά γιατί, πού στηρίζετε το βασικό σας επιχείρημα? Το βασικό σας επιχείρημα είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν στα πανεπιστήμια, διότι εμείς επαναφέραμε το πανεπιστημιακό άσυλο. Θα σας απαντήσω λέγοντας ότι πρόκειται για ένα διπλό ψέμα. Πρώτον, γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν πως την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης τα κρούσματα στα οποία αναφέρεστε είναι μειωμένα. Να πάρω την έρευνα η οποία έγινε και fake volant, θα έλεγε κανείς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την έρευνα του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, του ΠΑΜΑΚ, που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κανείς να της ασκήσει κριτική, δεδομένου ότι τσουβαλιάζει, ας το πω έτσι, τα περιστατικά βίας, θεωρώντας περιστατικά βίας από τη χρήση μιας αίθουσας χωρίς άδεια μέχρι τις σωματικές επιθέσεις και τους τραυματισμούς, αλλά ας έχει σε αυτή την έρευνα καταδεικνύεται ότι σε 19 ΑΕΗ της χώρας, από την περίοδο 2011 έως 2017, κατεγράφησαν 358 περιστατικά βίας. Με αυτή την έννοια που τα ορίζει. Από αυτά τα 358 περιστατικά βίας, τα 255, κύριε Μητσοτάκη, είναι την περίοδο 2011-2014. Και μόλις τα 103 είναι την περίοδο 2015 και μετά. Πού αυξήθηκαν λοιπόν κατά τη δική μας διακυβέρνηση τα περιστατικά βίας? Μάλλον στη δική σας περίοδο ήταν τα 2/3 των περιστατικών. Τότε υπήρχε η νομοθετική ρύθμιση της κυρίας Γιαννάκου, την οποία επαναφέραμε, μάλλον αναφέρομαι στο άσυλο. Τότε υπήρχε αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε σήμερα ότι είναι η λύση του προβλήματος. Δεν υπήρχε δηλαδή η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου.
Το δεύτερο βασικό σας επιχείρημα, λοιπόν, είναι και αυτό ψευδές. Ποιο είναι το δεύτερο επιχείρημα? Ότι ο νόμος για το πανεπιστημιακό άσυλο είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται. Και γιατί ευθύνεται? Διότι δεν δίνει τη δυνατότητα της αστυνομίας να παρέμβει όταν τελούνται αδικήματα. Και φαντάζομαι, επειδή προφανώς έχετε, αν όχι εσείς ο ίδιος, οι συνεργάτες σας πολύ καλή γνώση των νομικών ζητημάτων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα. Διότι το πανεπιστημιακό άσυλο, έτσι όπως έχει θεσπιστεί από την δική μας παρέμβαση, δεν απαγορεύει την επέμβαση της αστυνομίας όταν διαπράττονται αδικήματα εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Αυτεπάγγελτα μπορεί να επέμβει η αστυνομία για κάθε αυτόφορο αδίκημα που συντελείται μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους, αρκεί βεβαίως να κληθεί, διότι η αστυνομία δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα υπάρξει αδίκημα, όπως σε κάθε οποιοδήποτε άλλο χώρο δημόσιο, έτσι και στα δημόσια πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο έχει μετατραπεί σε άσυλο ανομίας και παραβατικότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η συνέπεια δεν είναι το δυνατό σας χαρακτηριστικό, κύριε Τσίπρα, έτσι δεν είναι? 45 λεπτά σας περιμένουμε. Γιατί? 10:30 είχε ανακοινωθεί επίσημη έναρξη συνεδρίασης, γεμάτη η Βουλή. Γεμάτη η Βουλή, κύριε Τσίπρα, και εσείς έρχεστε 11:15. Θα μάθετε να σέβεστε το κοινοβούλιο και τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Τυχαία, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι εδώ πέρα σήμερα για να αναδείξω μια αφόρητη πραγματικότητα που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ή ωρεοποίησης. Είμαι εδώ όμως και για να προτείνω λύσεις για την αντιμετώπιση της. Η κατάσταση σήμερα στα δημόσια πανεπιστήμια συνιστά ένα μεγάλο κίνδυνο που αφορά όχι μόνο την παιδεία, αλλά και το σύνολο της κοινωνικής μας ζωής. Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δυστυχώς με την ανοχή της κυβέρνησης συνεχώς διωγγώνεται. Μια απειλή για τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Μια απειλή τελικά για την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί βέβαια η ανομία και η βία που έχουν καταλάβει τα πανεπιστήμια εξάγονται και κατακαίνε κάθε τόσο την καθημερινότητα των Ελλήνων. Εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν σήμερα τα πανεπιστήμια ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Είναι δραστηριότητες κοινού ποινικού δικαίου, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο λαθρέων προϊόντων. Ενώ την ίδια ώρα οι διαβόητες συλλογικότητες, όπως τις αποκαλεί η κυβέρνηση, ελέγχουν πολλές πανεπιστημιακές σχολές. Τις έχουν μετατρέψει σε στέκια κουκλοφόρων, σε γιάφκες για μολότοφ και σε ορμητήρια για επεισόδια και καταστροφές στις περιοχές γύρω τους. Με λίγα λόγια, αυτό που άλλοτε λέγαμε πανεπιστημιακό άσυλο έχει καταληθεί στην πράξη από γνωστούς αγνώστους τραμπούκους. Έγινε παραβατικό άσυλο. Η διακίνηση των ιδεών, η ίδια η γνώση διώκεται μέσα στον ίδιο τον φυσικό της χώρο. Και χώροι που ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας υπήρξαν φάροι δημοκρατικών δικαιωμάτων, ζουν τώρα υπό την κατοχή μιας μαφίας που φορά πολιτική κουκούλα. Και η ίδια η επέτειος του Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε ένα διαγωνισμό ρήψης μολότοφ. Και αντί η Αθήνα να γιορτάζει κάθε χρόνο με μαζική συμμετοχή την αρχή του τέλους της Χούντας, κάθε χρόνο
μετατρέπεται σε μια έρημη, σιριόφθακτη πολιτεία, στην οποία κυκλοφορούν μόνο τα ΜΑΤ και οι κουκουλοφόροι. Απέναντι σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, η πολιτεία άλλοτε αδρανεί και άλλοτε φλερτάρει ανοιχτά με τους πρωταγωνιστές της βίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κράτος εμφανίζεται ανίκανο και αδύναμο να προστατεύσει φοιτητές, να προστατεύσει καθηγητές, να προστατεύσει τους υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Και μαζί τους βέβαια και τις συνοικίες που τα περιβάλλουν ή οι ανθρώπους που απλά την χάνουν να περνάνε από εκεί. Και τα πανεπιστήμια μας από κυψέλες ελεύθερης σκέψης έχουν μετατραπεί σε έναν ιδιότυπο χώρο λογοκρισίας δια της βίας. Αν δεν μου αρέσουν αυτά που λες, αυτά που πρεσβεύεις, αν δεν μου αρέσει το πώς είσαι ντυμένος, απλά σε πλακώνω στο ξύλο. Στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, ο μόνος χώρος στον οποίο δεν μπορείς να εκφράσεις ελεύθερα την άποψή σου είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πανεπιστημιακές επιστημονικές ομάδες που έχουν αναλάβει αρχαιολογικές ανασκαφές σε νησιά του Αιγαίου χρηματοδοτεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού προϋπολογισμού 105.000 ευρώ για την ενίσχυση του έργου των αρχαιολογικών ομάδων ελληνικών πανεπιστημίων στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Πανεπιστημιακές επιστημονικές μονάδες που έχουν αναλάβει αρχαιολογικές ανασκαφές σε νησιά του Αιγαίου χρηματοδοτεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού προϋπολογισμού 105.000 ευρώ για την ενίσχυση του έργου των αρχαιολογικών ομάδων ελληνικών πανεπιστημίων στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, μέσω του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ενισχύονται οι αρχαιολογικές έρευνες των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας Τέχνης, Αρχαιολογίας Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιωνίου, Τμήμα Ιστορίας και Θεσσαλονίκης, Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τα νησιά του Αιγαίου είναι εξαιρετικά πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία ερχόμενα στο φως υπογραμμίζουν τη διαχρονική ιστορική του σημασία και τον πλούσιο πολιτισμό τους. Είναι τιμή μας να ενισχύουμε τις προσπάθειες των πανεπιστημιακών αρχαιολογικών ομάδων που απαρτίζονται από διακεκριμένους αλλά και νέους προσιλωμένους στην επιστήμη τους αρχαιολόγους και να καταδεικνύουμε το σπουδαίο ερευνητικό έργο των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας. Σταθερός μας σκοπός, στο πλαίσιο που μας επιτρέπει το εύρος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, είναι η έστω και μικρή ετήσια αύξηση του προϋπολογισμού στον τομέα της ενίσχυσης των αρχαιολογικών ερευνών στα νησιά του Αιγαίου, έτσι ώστε να αναδειχθεί η σπάνια κληρονομιά που κρύβουν, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριος Σαντορινιός. Το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2019 θα γίνουν 341 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για να καλύψουν τις ανάγκες των 69 Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας της χώρας. Αυτό τόνισε στη Βουλή η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου κατά τη συζήτηση στη Βουλή του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Η κυρία Φωτίου διαβεβαίωσε παράλληλα ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα κοινοφελή ιδρύματα των οποίων λήγουν οι συμβάσεις τους θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση. Παράλληλα επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τα ότι ασκούν κριτική στην σημερινή κυβέρνηση τα κόμματα που με την πολιτική τους αποψήλωσαν τα κοινοφελή ιδρύματα από μόνιμους και έμπειρους εργαζόμενους. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι επένδυσε στην καταστροφολογία, εξαπέλυσε την Πέμπτη από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διεμήνησε σε όλους τους τόνους ότι διαψεύστηκαν οι κασάνδρες που προέβλεπαν καταστροφή της ελληνικής οικονομίας.
Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μνημόνιο με το λαό, ώστε η χώρα να μην ξαναγυρίσει σε καταστάσεις κρίσης, ενώ τόνισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 όχι μόνο δεν θα περικοπούν οι συντάξεις, αλλά 500.000 συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τίτλος θα μπορούσε να είναι το ερώτημα «Και τώρα τι θα απογίνεται χωρίς βαρβάρους». Πάνε οι ελπίδες, χαθήκανε, απεδείχθησαν φρούδες και από τα μνημόνια βγήκαμε και τυπικά και ουσιαστικά και τις συντάξεις διασώζουμε και την ανεργία μειώνουμε και τις αδικίες αποκαθιστούμε και τα αναδρομικά δώσαμε και όχι μόνο στους ενστόλους αλλά και σε όλους όσοι υπέστησαν αδικίες και τις ασφαλιστικές εισφορές μειώνουμε και το κοινωνικό μέρισμα θα το ξαναδώσουμε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη να δώσουμε, στους συμπολίτες μας που έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά και το κυριότερο, όλα τα μέτρα που εξήγηλα φέτος το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα τα υλοποιήσουμε ένα προς ένα. Και τι θα απογίνεται τώρα, λοιπόν, είναι το ερώτημα. Και βεβαίως ένα άλλο ερώτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο οποίο θα ήθελα να με βοηθήσετε, είναι πού πήγε αυτό, αν το είδε κανείς, αυτό το περιβόητο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο με στόμφο εξαγγείλατε ότι έρχεται εδώ και ένα χρόνο και ψάχνουμε να βρούμε, ψάχνω κι εγώ να το βρω αυτό το τέταρτο μνημόνιο, όπως ψάχνω να βρω που πήγανε και αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι στα μέσα ενημέρωσης, στις εφημερίδες που κατατρομοκρατούσαν επί ένα και πλέον χρόνο τους συνταξιούχους και όχι μόνο, ότι έρχεται θύελα, έρχεται τσουνάμι, έρχονται περικοπές και να οι πίνακες, οι αναλυτικοί πίνακες με τις μειώσεις των συντάξεων που θα δουν οι συνταξιούχοι και να τα δημοσιεύματα και να οι εκπομπές. Θα πρέπει αυτός ο φίλος μου, ο κύριος Αυτιάς, να είχε περάσει πολύ δύσκολες μέρες να κάθεται σαν αριθμομηχανή να υπολογίζει πόσο χάνει ο καθένας και η καθεμιά από τους άμυρους τους συνταξιούχους, τώρα τσιμουδιά. Τώρα κανείς δεν έρχεται να ξαναβγάλει αυτούς τους υπολογισμούς για να δείξει τι σώζεται στο εισόδημα αυτών των ανθρώπων. Όπως βεβαίως και κανένας δεν θα κάνει τον κόπο να καταθέσει, να βγάλει προς τα έξω τους πίνακες που θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτούς, που αφορούν στην ωφέλεια που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη διορθωτική παρέμβαση που κάνουμε σήμερα. Και βεβαίως μαζί με τα δημοσιεύματα χάθηκαν και εκείνες οι κορώνες, όχι όλες βέβαια, περί της ανάλγητης κυβέρνησης που φέρνει τα πιο σκληρά μέτρα. Φέρνουμε λοιπόν σήμερα ένα νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, το οποίο έρχεται να κάνει μια πολύ ουσιαστική διόρθωση, αλλά εγώ θα ήθελα να μην αναφερθώ μονάχα σε αυτή τη διόρθωση. Να αναφερθώ σε ένα, κατά την άποψή μου, κατόρθωμα που πετύχαμε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Και αναφέρομαι στην μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία επικρίθηκε όσο καμία άλλη, χαρακτηρίστηκε ως καταστροφική, ως μια μεταρρύθμιση λεμιτόμος που ισοπεδώνει τα πάντα και ήταν όμως και είναι η αιτία που βρισκόμαστε σήμερα σε μια πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει να επιλύσει ένα γόρδιο δεσμό. Ένα γόρδιο δεσμό που ήταν μπροστά σε κάθε κυβέρνηση ως εφιάλτης, όχι τα χρόνια του Μνημονίου, φυσικά επιδεινώθηκε η κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα στα χρόνια του Μνημονίου, αλλά θα έλεγα ότι έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90 αυτός ο εφιάλτης, που αφορά τη μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Και λέω κατόρθωμα, διότι όχι μόνο παραλάβαμε ένα σύστημα ελληματικό που έβαζε μέσα το δημόσιο προϋπολογισμό και σήμερα είναι πλεονασματικό και χάρη σε αυτά τα πλεονάσματα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε μεγάλο βαθμό οφείλουμε σήμερα
και τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία να πιάνει τους στόχους που τίθενται και με ασφάλεια να μπορούμε να μοιράζουμε και αυτό το κοινωνικό μέρισμα κάθε έτος, αλλά κυρίως διότι πετύχαμε την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα με έναν τρόπο δίκαιο, που και με την τελευταία παρέμβαση που κάνουμε σήμερα, αν συγκρίνεις τις εισφορές σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους μισθωτούς, στο σύνολο πλέον και όχι μόνο στο 85-88 περίπου της 100 που ήταν όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, στο σύνολο πλέον θα είναι ευνοϊκότερες για τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους. Και αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Οι σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας βρίσκονται στο επίκεντρο συναντήσεων που πραγματοποιούνται σήμερα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα. Μισή ώρα διήρκεσε η συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος με τον Υπουργό Παιδείας, όπου ο κύριος Ιερώνυμος τόνισε στον κύριο Γαβρόγλου ότι θέλει να διασφαλιστούν τα μισθοδοτικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των κληρικών. Δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία, αλλά πρόθεση συμφωνίας και θα εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα του κλήρου, δήλωσε εκ νέου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Από την πλευρά του, ο Υπουργός τόνισε ότι θα εμείνουν στο διάλογο και συμφώνησε πως δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα δικαιώματα των κληρικών, ενώ ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας υπογράμμισε πως θα κάνουμε τα πάντα για τους κληρικούς, ενώ στην Επιτροπή Διαλόγου θα υπάρχουν και ιερείς. Αντιπροσωπεία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος επισκέφθηκε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο. Όπως ο ίδιος είπε, συναντήθηκε μαζί τους ως πρόεδρος των ΑΝΕΛ και κυβερνητικός εταίρος και ενημερώθηκε για τις θέσεις τους και τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους. Τους ενημέρωσα ότι η πρώτη θέση την οποία δημόσια έχουμε πάρει ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ότι θα αποφασίσουμε ανάλογα με τις αποφάσεις της ιεραρχίας. Αλλά θεωρώ ότι τα δύο αιτήματά τους, δηλαδή η εγγύηση εκ μέρους του κράτους της μισθοδοσίας και η μονιμότης, είναι δύο δίκαια αιτήματά τους, τα οποία διασφαλίζουν την ηρεμία στην Εκκλησία. Αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας διερευνούν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrastimes.gr, μαθητής της ΓΑΜΑ Γυμνασίου τραυμάτισε με μαχαίρι 15χρονο μαθητή της Α τάξης του πρώτου Λυκείου Πατρών. Στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε σπευσμένα ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητή του στο πρώτο Γενικό Λύκειο της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του patratimes.gr, μαθητής της ΓΑΜΑ Γυμνασίου τραυμάτισε με μαχαίρι 15χρονο μαθητή της πρώτης τάξης του πρώτου Λυκείου Πατρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο μεταξύ των δύο μαθητών. Στο σχολείο έσπευσαν και αστυνομικοί για τη διενέργεια έρευνας. Συνελήφθησαν στη Λέρο 4 αλλοδαποί άνδρες κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παράνομη διευκόλυνση, διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, πλαστογραφία πιστοποιητικών και παραβίαση περιορισμών διαμονής. Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, διαπιστώθηκε ότι ο ένας εκ των 4 συλληφθέντων αποβιβάστηκε στη Λέρο από πλοίο της γραμμής και συναντήθηκε με 3 αλλοδαπούς, τους οποίους προμήθευσε με πλαστά δελτία καθώς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με προορισμό την ΚΟ. Ένα μωρό έπεσε στις γραμμές σιδηροδρομικού σταθμού στην Ινδία, χωρίς ωστόσο να πάθει το παραμικρό. Το επεισόδιο βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο στη Ματούρα, στο βόρειο Ινδικό κρατήδιο Ουτάρ Πραντές, και το βίντεο δείχνει ένα τρένο να περνά πάνω από το μωρό, ενώ άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία τη σκηνή, χωρίς να μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Ένα μωρό έπεσε στις γραμμές σιδηροδρομικού σταθμού στην Ινδία, χωρίς ωστόσο να πάθει το παραμικρό. Το επεισόδιο βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο στη Ματούρα, στο βόρειο Ινδικό κρατήδιο Ουτάρ Πραντές, και το βίντεο δείχνει ένα τρένο να περνά πάνω από ένα μωρό, ενώ άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία τη σκηνή, χωρίς να μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, το μωρό, ένα κοριτσάκι ηλικίας 1 έτους, έπεσε στο κενό ανάμεσα στο βαγόνι από την αποβάθρα
τη στιγμή που οι γονείς του κατέβαιναν από το υπερπλήρες τρένο με σπροξήματα ανάμεσα στο πλήθος. Το βρέφος έπεσε με την πλάτη κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής την ώρα που το τρένο άφηνε την αποβάθρα αναπτύσσοντας ταχύτητα χωρίς να το αγγίξει. Μόλις το τρένο έφυγε, ένας άντρας μάζεψε το παιδί που ήταν σώο και αυλαβές. Στη Ρόδο βρίσκεται με αφορμή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ο έπαρχος Καρπάθου Κάσου, κ. Γιάννης Μινατσής. Για τα θέματα αρμοδιότητάς του μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να πω δύο λόγια στο κανάλι σας. Και είμαι στην Ρόδο για την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τρίτης. Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, να πούμε τρία θεματάκια τα οποία αφορούν και απασχολούν την επαρχιακή ενότητα Καρπάθου Κάσου. Σε 2-3 μέρες εγκαθίσταται ο εργολάβος σε ένα έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ που έχει να κάνει με την βελτίωση του οδικού δικτύου, του επαρχιακού οδικού δικτύου του νησιού. Ένα έργο πολύ σημαντικό, διότι σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο έχει προβλήματα και έτσι θα γίνει η εξομάλυνση και η αποκατάσταση του οδοστρώματος. Και από ό,τι θυμάμαι, ξεκινάει η εργολαβία από ένα τμήμα του δρόμου προς τον Άγιο Νικόλαο Σπόν. Τώρα, μέσα στην ημερήσια διάταξη είναι και ένα θέμα που αφορά την δημιουργία 150 θέσεων αναρχητικών πεδίων. Είναι μια προσπάθεια, είναι προϋπολογισμένο το έργο με 60.000 ευρώ και αν χρειαστεί ίσως να βάλει η περιφέρεια παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μια κίνηση πνοής, διότι όπως ξέρετε και ξέρουμε όλοι, η Κάλυμνος έχει αναπτύξει το τουριστικό της προϊόν και μάλιστα εκτός περίοδου αιχμής, με τους αναρριχητές. Η Κάρπαθος, από ό,τι μας είπε ο μελετητής, έχει πολύ καλύτερα πετρώματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με την Κάλυμνο και αντιλαμβάνεται κανείς ότι η δημιουργία των 150 αναρχητικών πεδίων θα δώσει μια νέα πνοή στην τουριστικό ρεύμα του νησιού και μάλιστα εκτός περίοδου. Έχουν εγκριθεί 300.000 ευρώ και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης για τον καθαρισμό των ρεμάτων και των χυμάρων της Καρπάθου και της Κάσου. Αυτό βέβαια ισχύει για όλο το Νότιο Αιγαίο. Και η εργολαβία είναι σε εξέλιξη. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο εργολάβος για να καθαριστούν τα ρέματα στην Κάσο και στην Κάρπαθο και κυρίως στην Κάσο, διότι όπως γνωρίζουμε με το ρέμα του σκυλά εκεί πρόπερση με τις έντονες βροχοπτώσεις έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα. Καταρχήν θα γίνει ο καθαρισμός και βεβαίως σε δεύτερη φάση, ήδη με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρκου, έχουν εγκριθεί 200.000 ευρώ για την εκπόνηση μελετών που αφορούν ακριβώς την διευθέτηση του χυμάρου του σκυλά και είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Όπως γνωρίζουμε, η αρμοδιότητα αυτή του καθαρισμού και της εποπτείας των ρεμάτων ήρθε πριν 2-3 μήνες στην αρμοδιότητα των περιφερειών και ξεκινήσαμε σκληρή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου αλλά και την ικανοποίησή μου διότι εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και είναι θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο 1.420.000 ευρώ για την τοποθέτηση, την προμήθεια και τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας 15 χιλιόμετρα, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Κάρπαθο, 15 χιλιόμετρα στην Κάρπαθο γιατί έχουμε το πιο δύσκολο και κρυμνώδες οδικό δίκτυο. Και αυτό είναι επίσης μια σημαντική προσπάθεια που καταφέραμε να γίνει και 4 χιλιόμετρα αντίστοιχα στο επαρχιακό δίκτυο της Κάσου. Παράλληλα, στην ίδια εργολαβία έχουμε προμήθεια πινακίδων σήμανσης γιατί στα περισσότερα σημεία του νησιού οι πινακίδες έχουν φθαρεί και έχουν καταστραφεί. Μερικές είναι και πυροβολημένες σε ορισμένα σημεία του νησιού μας και επίσης θα αποκατασταθούν οι πινακίδες γιατί για την ασφάλεια την οδική προφανώς και των ντόπιων αλλά και των ξένων κυρίως το καλοκαίρι. Επίσης 380.000 ευρώ έχουν εγκριθεί και σε ένα μήνα υπολογίζουμε, ίσως και λίγο παραπάνω, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν οι διαγραμμίσεις και στα δύο νησιά και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, οπότε το καλοκαίρι θα μας βρει με καινούργιες διαγραμμίσεις, επίσης για τη διευκόλυνση και τον προσανατολισμό των οδηγών. Σήμερα ήμουν στις τεχνικές υπηρεσίες
Στείλαμε στην οικονομική, στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα η κατασκευή, η βελτίωση μάλλον του στο γεφύρι της Άδειας στην Κάρπαθο, ένα έργο υπερεπίγον, γιατί με τις τελευταίες βροχοπτώσεις το γεφύρι το οποίο είχαν κατασκευάσει οι Ιταλοί και ποτέ δεν έχει επισκευαστεί, να ξεκινήσει η επισκευή του και η προσθήκη κάποιων άλλων παραμέτρων οι οποίες πρέπει να γίνουν για να είναι ασφαλές, διότι περνούν και οχήματα βαρέου τύπου από εκεί, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι ήταν μια προγενέστερη πριν την δική μας θητεία μελέτη που προέβλεπε την αποκατάσταση του γεφυριού του ΧΑ και της Άδειας, προϋπολογισμού αν δεν απατώ με 240.000 ευρώ, αλλά ο του θαύματος έγινε μόνο το γεφύρι του ΧΑ και με τα χρήματα αυτά και δεν επισκευάστηκε, δεν έγινε ενίσχυση του γεφυριού της Άδειας. Να σας πω επίσης ότι το νοσοκομείο της Καρπάθου, το καινούριο, προχωρά κανονικά. Ελπίζουμε τέλος του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι οικοδομικές εργασίες. Το 95% του εξοπλισμού έχει τοποθετηθεί και ευελπιστούμε ότι αρχές του χρόνου θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το εγκαινιάσουμε. Αλλά η αγωνία μας, και είναι ένα επίσης σοβαρό κομμάτι σε αυτό το θέμα, είναι η στελέχωσή του με επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Θέμα το οποίο θέσαμε στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Σαντορινιού. Το οργανόγραμμα το οποίο προτείναμε από το Κέντρο Υγείας Καρπάθου δηλαδή, να γίνει σεβαστό και να έρθει εκείνο το προσωπικό που θα είναι ικανό να λειτουργήσει το νέο νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο θα βελτιώσει πάρα πολύ τα προβλήματα υγείας, εάν λειτουργήσει σωστά προφανώς, τα προβλήματα υγείας των δύο νησιών, της Κάσου και της Καρπάθου, και θα περιορίσει τις αεροδιακομιδές, διότι έχει δύο χειρουργεία. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι χωρίς το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό, το εξειδικευμένο, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η νέα μονάδα. Δηλαδή θα κάνουμε επίσης ένα κτίριο σύγχρονο παραπάνω, αλλά αν δεν στελεχωθεί θα είναι δώρον άδωρον. Την 3η 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνάντηση με την Υφυπουργό Αρμόδια για θέματα αλίας, κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, με εκπροσώπους της παράκτειας αλίας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ελλάδος, κύριος Μανώλης Κουλιάς, μας ενημερώνει αναλυτικά για τα σοβαρά θέματα που συζητήθηκαν, όπως την υπεραλίευση, την αλίευση κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών, την ασίδωτη ερασιτεχνική αλία και άλλα. Επίσης, επανασυζητήθηκε και το θέμα με τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών, διότι υπάρχει ακόμη καθυστέρηση στην υλοποίηση της λύσης που δόθηκε. Το ρεπορτάζ είναι της κυρίας Χαλκίτη. Βρισκόμαστε στην Ιχθυόσκαλα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Κουλιά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα. Κύριε Κουλιά, ενημερωθήκαμε για μια συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Υφυπουργό Αρμόδια για θέματα αλίας, την κυρία Τελιγιορίδου. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι συζητήθηκε εκεί και τι θέματα, βέβαια, που αφορούν όχι μόνο την Κάλυμνο, μια και είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας τώρα, τέθησαν. Αυτό ακριβώς. Πάνω απ' όλα ήταν ο λόγος που έγινε η συνάντηση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έγινε η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο αρμόδιο Υπουργείο που αφορά εμάς και δεν είχαμε βρεθεί καμία φορά τον τελευταίο μήνα όπου είχε αναλάβει η κυρία Υφυπουργός που είναι υπεύθυνη για θέματα αλίας. Οπότε με αφορμή τη γνωριμία βάλαμε τα πάγια θέματα της παράκτης αλίας, τα οποία τα κουβεντιάζουμε με το Υπουργείο εδώ και 2-3 χρόνια. Τα θέματα που κουβεντιάστηκαν ήταν πάνω απ' όλα το ακριτήριο επαγγελματικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ψαράδες και ποιοι είναι αυτοί που δεν είναι το βασικό ψωμί τους αυτό. Βέβαια, στην κοινωνία της Καλύμνου αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει κάπως και πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο αρμόδιος επόπτης αλίας εδώ πέρα, το έχει ξεκαθαρίσει το κομμάτι αυτό. Δυστυχώς, στα υπόλοιπα μέρη αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Συναντάμε συχνά το συχνό φαινόμενο ανθρώπους που έχουν εστιατόρια, ξενοδοχεία, ενώ το απαγορεύει ο νόμος, παρόλα αυτά συνεχίζουν να έχουν και επαγγελματική άδεια. Γι' αυτό πάνω απ' όλα τηρείται αυτό το κομμάτι. Δεύτερο θέμα που πήγε είναι η ερασιτεχνική αλία. Όπως όλοι μας πρέπει να μπούμε σε μια τάξη, έτσι και αυτός ο κλάδος πρέπει να μπορέσει να μπει σε μια τάξη, γιατί δυστυχώς τα θέματα της θάλασσας δεν φτάνουν για όλους. Άρα πρέπει οι ερασιτέχνες να συμπεριφέρονται ως πραγματικοί ερασιτέχνες
για τη διασκέδασή τους και τίποτα παραπάνω. Και όχι να το κάνουν σαν δουλειά. Αντιλαμβάνομαι. Και με τρόπους που πολλές φορές δεν είναι και σωστοί, έτσι, και δημιουργούν προβλήματα. Τρίτο σημαντικό κομμάτι για το κομμάτι της αλληλείας είναι τις ζημιές από θηλαστικά, από τα λαγοκέφαλους που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, από τέτοια είδη. Μας είπε η κυρία Υφυπουργός ότι αυτό θα το συνδέσουμε ταυτόχρονα μαζί με το πρώτο θέμα, με τα κριτήρια επαγγελματικότητας. Άρα εκεί θα συνδεθεί και το κομμάτι αποζημιώσεων, ώστε να πάρουν τις αποζημιώσεις πραγματικοί ψαράδες και άνθρωποι που πραγματικά το αξίζουν. Τέταρτο θέμα είναι με το κομμάτι του ξυφία, τα μεγάλα πελαγικά ψάρια. Υπάρχει μια σύγχυση, δυστυχώς η νομοθεσία όπως ισχύει τώρα που μας ήρθε από το εξωτερικό, δίχως να το συμφωνούμε εμείς, είναι ό,τι χειρότερο για την ελληνική επικράτεια. Κάναμε ένα αγώνα τώρα, τι εννοώ, ό,τι χειρότερο. Η περίοδος όπου επιτρέπεται τώρα για τα ελληνικά ύδατα η αλληλεία και γενικά για τα ευρωπαϊκά ύδατα, συμπίπτει με την περίοδος αναπαραγωγής των ψαριών του ξυφία. Τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά. Θα συναντάμε το φαινόμενο να βγαίνουν τα καΐγια τώρα, να βγάζουν 20 κομμάτια μεγάλα ψάρια ή 10 ξέρω εγώ και να καταστρέφουν την ίδια μέρα 100 μικρά. Αυτό κάναμε ένα πανελλαδικό αγώνα αυτές τις μέρες με το Υπουργείο και καταφέραμε και προς τιμή των ανθρώπων, παρόλο που υπήρχε ήδη απαγόρευση, η ευρωπαϊκή απαγόρευση, καταφέραμε οι Πανελλήνιες στην Ομοσπονδία να ζητήσουμε ένα επιπλέον μήνα απαγόρευση το μήνα Δεκέμβρη για να προστατεύσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε από τα μικρά ψάρια. Και συνεχεία ζητήσαμε, θα είναι το πάγιο αίτημα της ελληνικής αλληλείας στο κομμάτι των ψαριών, πελαγικών ψαριών, να επανέλθει η περίοδος της αλληλείας στα παλιά δεδομένα, όπου συμβαδίζει στα ελληνικά δεδομένα και προστατεύουμε ταυτόχρονα την περίοδο αναπαραγωγής. Άλλο θέμα που κουβεντιάσαμε ήταν αυτό με τα παραδοσιακά. Σίγουρα υπήρχε μια συνάντηση προημερών, όπως είχαμε ενημερωθήκαμε όλοι με τον κύριο Μητυλινάκη και με τον αρμόδιο υπουργό, και ξεκόλλησε το θέμα. Παρ' όλα αυτά, δέχτηκα τηλέφωνα από συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, της τάξης ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει τίποτα και υπάρχει αγωνία ότι όλα είναι στον αέρα. Τι γίνεται? Μας ξεκαθάρισε η κυρία Υφυπουργός, το βασικότερο είναι ότι τα χρήματα υπάρχουν, δεν χρειάζεται να πάνε όπως είχε ακουστεί στην αρχή να απευθυνθούν σε άλλο Υπουργείο του Πολιτισμού για να βγει το κονδύλι. Το κονδύλι και τα χρήματα υπάρχουν από το ήδη υπάρχουν πρόγραμμα. Υπήρχε ένα θέμα διαδικαστικό το οποίο ξεμπλοκάρισε και άμεσα θα προχωρήσουν στη διάλυση και αυτά τα συγκεκριμένα τα λίγα σκάφη που απέμειναν. Ωραία. Υπήρξε διάθεση λοιπόν για όλα αυτά. Υπήρχε όντως καλή διάθεση. Μας είπε η κυρία Υφυπουργός ότι σε πολλά θέματα οι απόψεις συγκλίνουν. Αρκεί να το δουν και στην πράξη. Κάτι άλλο, γιατί σας διέκοψα, θέλατε να πείτε κάτι άλλο σε σχέση με τα θέματα? Μπήκανε θέματα, βέβαια δεν είναι το αρμόδιο Υπουργείο αυτό, αλλά ζητήσαμε τη στήριξη προς το και για το ναυτιλίας για κάτι θέματα με τον ελευτικό τουρισμό. Γιατί όπως προβλέπει η νομοθεσία τώρα για τον ελευτικό τουρισμό, δεν επιτρέπει στα σκάφη που είναι πάνω από 10 μέτρα να συμμετέχουν στο πρώτο κομμάτι αυτό. Και ζητήσαμε τη στήριξη του αρμόδιου Υπουργείου προς τον ναυτιλίας να μας στηρίξει όταν θα γίνει συνάντηση για το θέμα αυτό με τον ναυτιλίας, να έχουμε τη στήριξη του Υπουργείου. Άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε είναι με το εργόσιμο. Να γίνει όπως γίνεται για τους αγρότες. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, η θάλασσα δεν πηγαίνει κάθε μέρα. Είναι μια επιχείρηση η οποία θα ανοίξει το πρωί και θα κλείσει το βράδυ. Πάνω απ' όλα οι καιρικές συνθήκες. Και δεν είναι λογικό από τη στιγμή που ένας σκάφος δεν πάει για δουλειά να ασφαλίζεται ο εργαζόμενος. Αυτή που δεν δουλεύει το σκάφος. Και ζητήσαμε να γίνει κάτι ανάλογο όπως γίνεται για τους αγρότες. Αυτά. Υπήρχε καλή διάθεση, καλό κλίμα. Αρκεί να το δούμε και στην πράξη, να φανεί αυτό το πράγμα. Συνεδρίασε την Παρασκευή η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ρόδου υπό την προεδρία της Αντιδημάρχου Τουρισμού κυρίας Μαρίζας Χατζηλαζάρου. Αν και με μικρή συμμετοχή συζητήθηκαν θέματα διοργάνωσης και σχεδιασμού εν ώψη της επόμενης τουριστικής σεζόν. Θα μετέχουμε φέτος στην IBTM στη Βαρκελόνη, που είναι μια έκθεση κυρίως θεματική που έχει να κάνει με συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, μεγάλα events. Και στόχος μας είναι το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Ρόδου να αποκτήσει μια νέα μορφή, εντάσσοντας κομμάτια είτε μεγάλων διοργανώσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, ένα κομμάτι δηλαδή που θα έχει να κάνει με όλες αυτές τις δράσεις και θεματικές εκδηλώσεις που μπορούν να λάβουν μέρος στο νησί μας, βλέποντας την επέκταση της περίοδου, και παράλληλα να διευρυνθεί και με ένα κομμάτι κυρίως πιο επικοινωνιακό και
με εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορεί να τρέχει το κομμάτι των social media, είτε αυτά είναι ενημερώσεις των επισκεπτών μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είτε με διάφορες άλλες προωθητικές ενέργειες, έτσι ώστε η Διεύθυνση Τουρισμού μαζί πλέον με τον ProTour να χαράξουν μια νέα πορεία με έναν νέο οργανισμό, ένα νέο καινούριο, να δώσω ένα καινούριο αέρα με μια μεγαλύτερη ευελιξία, και γι' αυτό είναι σημαντική και θα είναι σημαντική και η συνεισφορά του ProTour στο δίπολο αυτό, προκειμένου να ανανεώσουμε το προφίλ του προορισμού και να μπούμε δυναμικά σε μια νέα εποχή με κόσμο ο οποίος θα είναι εξειδικευμένος, και με τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού, οι οποίοι πλέον τα τελευταία 4 χρόνια έχουν φέρει τα αποτελέσματα που βλέπουμε και με το κόσμο και με τη συμμετοχή και με τα farm trip και όλη την και τη συνέπεια, αλλά και τον επαγγελματισμό τους σε σχέση και με τις αποστολές που έχουμε δεχτεί στο νησί μας, αλλά και με την σωστή προβολή της Ρόδου μέσα από τα εργαλεία που είχαμε μέχρι τώρα, που ήταν καταρχήν οι εκθέσεις με τη συμβολή και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, προκειμένου η Ρόδος να παραμείνει ένας προορισμός, ένας από τους βασικούς προορισμούς στην Ελλάδα, και να στοχεύσει σε ποιοτικότερα στοιχεία και γιατί όχι να διευρύνει και όλο αυτό το πελατολόγιο που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Εφόσον ο ProTour θα προχωρήσει ευτυχώς και η Ένωση Ξενοδόχων είναι διατεθειμένη να μπει μέσα, και τη χωρίς ξενοδόχους δεν παραγάλει και τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να το φτιάξουμε, ο ProTour να αναλάβει την πρόθεση στο εξωτερικό, και αυτό του Δήμου να ασχοληθεί με τον οικογένειμα σε όλα τα άλλα, όπου δεν πάει ο ProTour να πηγαίνει και να συμπληρώνει, διότι πάντα ο Δήμος πρέπει να ενδιαφέρεται για τον τουρισμό. Όλα αυτά τα ξενοδοχεία είναι στην περιφέρεια του Δήμου, στην δικαιοσία. Τώρα ευτυχώς που ας πούμε και στην περιφέρεια έχουμε και εκεί καλή κοπέλα η οποία αρκετά έχει δραστηριοποιηθεί, και έτσι γίνει μια συμπλήρωση της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια έχει τα χρήματα. Αυτά που μας λείπουν από τον Διφοδότα έχει η περιφέρεια, η οποία ευτυχώς κάνει καλές επεμβάσεις σε διάφορες εκθέσεις που πηγαίνει, οπότε η παρουσία συνεχίζει να είναι. Του χρόνου όμως θα γίνει, δηλαδή σκεφτείτε, το 2014 μας είχε ειδοποιήσει ο Γερμανός Tour Operator ότι το 2015 θα φτάσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, τα τσάρτερ, και θα ξαναρχίσουμε τέλη Μαρτίου. Και δεν έγινε. Αυτή τη στιγμή όμως έγινε στην Κρήτη μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, έφτασε η Κρήτη με τσάρτερ. Τώρα αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε οπωσδήποτε, και αυτό είναι δουλειά του Υπουργού Τουρισμού. Δρομολόγια στη γραμμή Ρόδος Αθήνα θα αρχίσει να εκτελεί από τον Απρίλιο η Ισπανική Αεροπορική Εταιρεία Volotea. Η αεροπορική εταιρεία, που είναι χαμηλού κόστους, θα πραγματοποιεί 4 πτήσεις την εβδομάδα, Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή, και το σημαντικότερο, πτήσεις θα εκτελεί και τη χειμερινή περίοδο. Με στόχο την προώθηση των νέων δρομολογίων, η εταιρεία ξεκίνησε 48 ώρο flash promo με εισιτήρια από 9 ευρώ για κρατήσεις και προς Ρόδο. Με τιμόμενη περιφέρεια, το Νότιο Αιγαίο πραγματοποιήθηκε το πρώτο Greek Tourism Workshop στο Αμάν της Ιορδανίας. Στο workshop που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του ΕΟΤ, μετήχαν πάνω από 100 πράκτορες και ειδικοί του τουρισμού, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, που αποτελούν το εγκύτερο ευρωπαϊκό έδαφος στην Ιορδανία, ειδικότερα με τη Ρόδο, καθώς με απευθείας πτήση απέχει μόνο μια μισή ώρα.
Με ετοιμόμενη περιφέρεια το Νότιο Αιγαίο, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Greek Tourist Workshop στο Αμάν της Ιορδανίας. Το workshop που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του ΕΟΤ μετήχαν πάνω από 100 πράκτορες και ειδικοί του τουρισμού, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που αποτελούν το εγκύτερο ευρωπαϊκό έδαφος στην Ιορδανία, ειδικότερα με τη Ρόδο, καθώς με απευθείας πτήσεις απέχει μόνο 1,5 ώρα. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων έγινε παρουσίαση του Νοτίου Αιγαίου και των επιμέρους τουριστικών προορισμών σε ένα επιλεγμένο κοινό τουριστικών τοπικών επιχειρήσεων και μέσων μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν business-to-business επαφές τουριστικών επιχειρήσεων με τους τοπικούς tour operators και τουριστικούς πράκτορες. Η Ιορδανία αποτελεί μια σημαντική τουριστική αγορά που παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές. Συνεχίζοντας, ανοίγουμε νέους ορίζοντας για το τουριστικό προϊόν των νησιών μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη αγορά και γενικότερα στις αγορές της Ασίας. Αυτή η προσπάθεια είναι διαρκής και στοχευμένη, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η μεγάλη αγάπη των Ιορδανών για τη Ρόδο, που ήταν παλαιότερα από τους βασικούς επισκέπτες του νησιού, αποτελεί εγγύηση για τη θετική έκβαση των ενεργειών μας, δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Μαριέτα Παπαβασιλείου. Το Greek Tourism Workshop πραγματοποιείται φέτος για 5η συνεχή χρονιά. Σημειώνεται ότι η επιλογή της Ιορδανίας έγινε με γνώμονα αφενός την ιδιαίτερη δυναμική και το ενδιαφέρον αυτών των αγορών για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, αφετέρου την επιθυμία σημαντικού αριθμού ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων να διεισδύσουν στην τουριστική αγορά της χώρας, δεδομένης της δραγδαίας ανόδου της αραβικής τουριστικής αγοράς και τις προοπτικές της. Η Ιορδανία είναι μια πολλά υποσχόμενη τουριστική αγορά για την Ελλάδα. Πριν από 30 περίπου χρόνια αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες αγορές του αραβικού κόσμου για τη χώρα μας. Πριν την επιβολή της βίζα Σέγκεν, υπήρχαν και πτήσεις τσάρτερ προς την Ελλάδα με προορισμό τη Ρόδο, ενώ ταξίδευε όλο το χρόνο ικανός αριθμός Ιορδανών και προς την Αθήνα. Ακτινογραφώντας τους Ιορδανούς τουρίστες, σημειώνεται ότι διαθέτουν μια κρίσιμη μάζα της τάξης των 200.000 έως 300.000 ταξιδιωτών, που επισκέπτεται πολλές φορές το χρόνο την Ευρώπη, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ενώ η εγκύτητα με την Ελλάδα και ειδικότερα με τη Ρόδο διανοίγει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Πρόκειται για τουρίστες που δαπανούν στις διακοπές τους και αρέσκονται στο shopping και στη διασκέδαση, ενώ έχουν ιδιαίτερη αγάπη για την πολυτέλεια και τον πολιτισμό, ιδιαίτερα η νέα γενιά. Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο φτάνει στην τελική της ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψη ατρόμητου, καθώς ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος υπέστη θλάση στον προσαγωγό και επιστρέφει το 2019. Το απόλυτο σοκ στον Ολυμπιακό πριν από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για το μάτς με τον ατρόμητο. Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, ο 31χρονος μισοεπιθετικός, που υπολογιζόταν ως βασική λύση για την κορυφή της επίθεσης στο μάτς του Περιστερίου, ένιωσε ενοχλήσεις και όπως διαπιστώθηκε έχει υποστεί θλάση στον προσαγωγό και θα μείνει εκτός για περίπου 4 εβδομάδες. Πλέον το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι τεράστιο, καθώς όλοι οι τραυματισμοί έχουν μαζευτεί στην επίθεση, αφού ο Χασάν έχει υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο, ο Γκερέρο μόλις επέστρεψε από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός πάνω από ένα μήνα και ο Λάζαρος είναι επίσης off. Άρα, εν ώψη του μάτς του Περιστερίου με τον Ατρόμητο, στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Δημήτρης Μάνος, μπαίνοντας κατευθείαν στα βαθιά για ένα παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα που είναι αίτητη στο πρωτάθλημα και είναι δεύτερη και στο συν 4 από τον Ολυμπιακό. Από το κάτω διάζωμα θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ οι οπαδοί του Άγιαξ που θα βρεθούν στο ΆΚΑ την ερχόμενη Τρίτη. Έπειτα από επικοινωνία των ανθρώπων των δύο ομάδων, συμφωνήθηκε οι περίπου 1.100 Ολλανδοί να μην καθίσουν στο πάνω διάζωμα, όπως συνηθίζεται για άλλους φιλοξενούμενους, αλλά στο κάτω και συγκεκριμένα στη θύρα 21 του σταδίου.
Ο λόγος έχει να κάνει με την ενεξελίξη διεύρυνση της κατάστασης του πάνω διαζώματος λόγω της ταλάντωσης ύστερα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από τους οπαδούς της Bayern που βρέθηκαν στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα, ανακοινώνοντας επίσημα τον διεθνή μεσοεπιθετικό που θα ενταχθεί στην ομάδα από τον Γενάρη. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει ως τώρα στο πρωτάθλημα 10 μάτς και 4 γκολ και ο Ολυμπιακός τον έκλεισε από τώρα για το Γενάρη. Συνολικά, ο άσος του Πανιωνίου στην Σούπερ Λίγκα έχει 119 παιχνίδια και 15 τέρματα. Μετά την σχετική προετοιμασία που υπήρξε, αλλά και τις επαφές, οι Πειραιώτες προχώρησαν στην ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.